Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεβάλλητες περάσανε κλεφτά. Πατάγανε στις μύτες ποιος έρωτας περνά. Απ' το παραθυρό μου εσύ σου τελικά το άλλο το μισό μου. Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεφαλίτες με δύσαν στα νυχτά. Μου κλέψαν τις αίτες, δεν είχα οπλιστεί. Για τέτοια καταιγίδα με βρήκε η χαραυγή. Με λιώμα την ασπίδα θα κάνω πάλι το ίδιο λάθος με το ίδιο πάθος. Καημένη λογική, καημένα δέντρα του κόσμου η σέντρα. Τον έρωτα το βάζει φυλακή. Εφτά ουρανοί, εφτά. Αν ήμουν στη θέση σου, δεν θα ήμουν σίγουρος για την ενοχή του πατέρα. Τι έγινε, Νόμπου, κάποιος τι έγινε. Παρακαλώ, κύριε, να κάνουμε λίγο τη δουλειά μας. Πώς είμαι τα καλά σου, Νόμπου, να κάνεις τη δουλειά σου. Τι έγινε. Ηρέμησε. Σας καταλάβω. Τι κάνουμε, δε, παράλογο είναι το πράγμα. Τι μυρίζει έτσι. Να, αν εννοείς για το άρωμά μου, είναι πολύ δυνατό και ασυνήθιστο. Τη νύχτα... Τη νύχτα μου με χτυπήσαν από κουλαφόρος. Ναι. Τον το άρωμα ανεφορούσε. Μάλιστα. Μάθημα. Ναι, ιδιαίτερα. Σίνα. Φαίνεται κάποιοι προσπαθήσαν να με παραπλανήσουν και να με στρέψουν εναντίον σου. Τότε, Ιάκωβε, να περιμένεις να βεβαιωθείς ότι δεν είμαι εγώ. Και μετά θα εκτιμούσα μια απολογία. Τώρα σου πω να αφήσεις, αν σκοπεύεις να με προσβάλλεις ή να νευριάσεις. Ναι, και πολλά μάλιστα. Αλλά χρειάζεται. Να φύγω από μόνη. Εγώ νομίζω να μείνεις να σου δείξω πώς εξελίσσονται τα χαζά και βλακώδη. Μάριος. Στο δωμάτιο. Καλά, γιατί δεν έρχεται απροηγματίσει μαζί μας. Δεν ξέρω. Είσαστε εντάξει. Ένα δείξει. Μα καλά, ό,τι σε ρωτήσω έτσι να μ' απαντάς. Μονολεκτικά. Ναι. Έφταξα σε κάτι, αγάπη μου. Παπά, σταμάτα να με ρωτάς συνέχεια για τον Μάριο. Αφήσ' με να ηρεμήσω λίγο. Δώστε μου λίγο χρόνο. Εντάξει, εντάξει, ας σε πιέσω. Δεν μου κάνεις ρε, φέρ' του... Σε τίποτε στο τρόδος. Ναι, μου η δουλειά σου. Μισό λεπτό, εντύσσε ο λαιμός σου. Ναι, τίποτε. Κάποιος σε άκασε, είδα το. Τίποτε, είδες. Να μην σε πάτε σε άκασε τώρα. Καλημέρα, Μαρία. Όλα εντάξει. Εντάξει. Μα δεν φαίνεσαι καλά. Εν είμαι καλά. Η Νατάσα είναι καλά. Εσύ είσαι καλά. Μπορώ να κάνω κάτι για να σας βοηθήσω. Πλέον τα πράγματα στα βάκια μου δεν διορθώνονται, εντάξει. Τι είναι που πρέπει να κάνεις, πρέπει να το κάνεις προπολού. Και να μην αφήκεις την κόρη σου να κάνει λάθη. Δεν έφαγες, κόρη μου. Δεν έχω όρεξη. Είδες ένα που έκαμες. Έφυγε χωρίς να φάει. Και ξέρεις ότι πρέπει να τρώει πάρα πολλά καλά τώρα που είναι έγκυος. Δεν φταίω αν επειδή μην είναι έγκυος. Ξέρετε τι ήταν τελικά η Πολίνα? Μια υπερευαίσθητη γυναίκα.
που έκλειβε την ευαισθησία της πίσω από τη σκληρότητα. Σαν καρύδι, έξω σκληρή, μέσα μαλακή. Τι να σου πω, ρε Φανή. Η αδιαφορία της σκότωνε με. Δεν μπορούσε ποτέ να μου δείξει λίγη τρυφερότητα. Πάντως τώρα αντιλαμβάνομαι πως είσαι ανασφαλής είσαι. Ξέρω μάλλον μεγάλος σε μια οικογένεια που δεν την μάθαν τι σημαίνει αυτοπεποίθηση. Ναι. Ίσως γι' αυτό φοβάται να δοθεί ολοκληρωτικά. Να αγαπήσει ή να αγαπηθεί. Πάντως ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που περίμενα να ακούσω ότι είναι να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Μα τούτο είναι το θέμα. Φαίνεται ότι ήταν πάρα πολλά σκληρή. Αλλά πίσω από το όλο το πράγμα φαίνεται ότι επονούσε. Παπά, πάντως με τούτη την πράξη της φαίνεται ότι αγαπάσε πάρα πολλά. Κι εγώ, Φάνη. Μέσα από την τραγική ιστορία, συνειδητοποίησα ότι αγαπώ την κι εγώ. Κυριακό, τότε γιατί συνεχίζεις να είσαι με τη Βερόνικα? Γιατί έδιασε ακόμα μια ευκαιρία στην Πολίνα? Δεν ξέρω, ρε Πέτρο. Δεν είναι εύκολη απόφαση. Η Πολίνα έκανε τόσα πράγματα που με πληγώσαν πάρα πολλά. Παπά, μόνο να συγχωρέσεις να καταφέρεις να λυτρωθείς και να προχωρήσεις. Τέλος πάντων, όποια αποφάσεις και να πάρεις, είτε επιστρέψεις στην Πολίνα είτε μείνεις με τη Βερόνικα, εγώ ναι, είμαι δίπλα σου. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Όντως, η θεραπεία της προχωρά πολλά κλειόρα. Και ο διευθυντής της κλινικής προσέχει την πάρα πολλά. Όταν έρθει πίσω, να ήθελες να ξανασμίξετε, να γίνουμε μια οικογένεια. Δεν έπρεπε να κοιμηθώ με τον πανικό. Ήταν μεγάλο λάθος. Ρε γενέκα! Σπύρο, με λαλείς ρε γενέκα, γιατί είσαι σαν να μου φακάσπα στην κεφαλίνα. Είναι που να σε πω, αφού είσαι γενέκα. Να σε πω άνθρωπο. Πρώτον, και γυναίκες είναι άνθρωποι, και δεύτερον έχω όνομα, οπότε να με φωνάζεις Κρυστάλλα, σε παρακαλώ. Μάλιστα, Κρυστάλλα. Να που λαλείς, να τους παντρέψω εμείς το 14. Τούτον εννοείται. Το γοργόν και χάρη νέσει. Άρα για τα προσκλητήρια πού θέλω να τα παραγγείλουμε. Εσύ, Έλενα, μου να που λαλείς. Για ποιο θέμα? Κορή, μα όλη μέρα σήμερα είσαι αφηρημένη. Πού εμποβασκείς? Που πότε εμβόσκω, δεν είμαι Αγελάδα. Άκουσα σας που μέσα που μιλούσατε για προσκλητήρια ημερομηνίες γάμου, να σας υπενθυμίσω πως ο γάμος είναι δικός μου. Οπότε εγώ και η Ρεβέκα να αποφασίσουμε για ημερομηνία γάμου, για προσκλητήρια γενικώς για όλα. Thank you. Ω, καλώς τη Σοφία. Χάρη μου. Να προσέχεις τη Ρεβέκα μας. Εσπάνια κοπέλα. Με φάζε και ξέρω το. Έλενα μου, φύγαμε για σταθμό. Δεν είμαι πολύ καλά σήμερα. Δεν έχω όρεξη να πάω δουλειά. Γιατί? Δεν ξέρω, δεν είμαι καλά. Έλενα μου, δεν μπορώ να βλέπω την καλύτερη μου φίλη έτσι. Τι έχεις, τι έπαθες? Είσαι και τόσο καλή μαζί μου που απλώς κάνεις να νιώθω χειρότερα. Καταλαβαίνω, τι πάει να πει τούτον τώρα. Τίποτε, κάτι δικά μου, άστο. Ρε Σοφία, ξέρεις τι έφυγες να σου βάλουμε στο 14. Πες μου να δούμε. Να ξανασμίξεις με τον Μανίκο. Πιστεύεις ότι είμαστε ταιριαστό ζευγάρι? Ναι, πιστεύω το. Πιστεύω πως είσαστε μπλασμένοι ο ένας για τον άλλο. Αν ξαναπαντρευτούμε με τον Μανίκο, οι αδελφοί σου ποτέ θα είναι πρώτη κουμέρα. Έλληνα μου, τα που παθές. Τίποτε, ένα κόμπο στο στομάχι. Να σου κόμμα ένα τσάι, ένα αγάπη μου να πιείς. Όχι, όχι, εντάξει. Να μου περάσει, αφήστε με. Έλα, μπαμπά. Εγώ είμαι. Σε παίρνω από κυπριακό αριθμό. Πώς πάνε τα πράγματα στην Κύπρο? Υπάρχουν προβλήματα στον Δράκο. Γι' αυτό κατέβηκες κάτω. Για να εντοπίσεις τα προβλήματα και να βρεις λύσεις. Άρη, από τη στιγμή που ζήτησες να επιστρέψεις στην ομάδα, πρέπει να αποδείξεις ότι έχεις και διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.
πρέπει να επιστρέψει στην Κύπρο. Για ποιο λόγο? Τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα από ό,τι νομίζαμε. Υποψιάζομαι ότι στην οργάνωση υπάρχουν κατάσκοποι. Μόνο εσύ μπορείς να τους εντοπίσεις. Εντάξει. Θα κατέβω κι εγώ Κύπρο. Εντάξει. Σε περιμένω. Αν εσύ σκότωσες το παιδί μου, θα το πληρώσεις πολύ ακριβά. Γιατρέ, πώς πάει σήμερα, τι γίνεται? Γεια σας. Φαίνεται ότι πάει πολύ καλύτερα. Έχει ξεπεράσει κάθε κίνδυνο. Δεν μπορεί να επιστρέψει σπίτι. Φαντάζομαι ότι αν όλα κυλήσουν ομαλά, μπορείτε να την πάρετε στο σπίτι αύριο. Θεέ μου, ευχαριστώ. Ξέρετε, το θέμα όμως είναι... Τι είναι, γιατρέ, πείτε μας. Να ξέρετε ότι από τη στιγμή που αποπειράθηκε μια φορά να αυτοκτονήσει, θα το ξανακάνει. Γιατρέ, να κάνω ό,τι μπορώ για να μην παραλυφθεί το πράγμα. Εντάξει, το εύχομαι. Η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να επισκεφτείτε ένα ψυχολόγο. Μόλις βγείτε από το νοσοκομείο. Θα κάνω ό,τι περνάω από το χέρι μου για να μην εξαφτάσει η γυναίκα μου σε τέτοιο σημείο. Εντάξει, να είστε καλά. Γεια σας. Παπά, άκουσες πως αποκάλεσες τώρα την Πολυνά, η γυναίκα σου. Γιατί νομίζω ότι ζήτησες της να χωρίσετε και τούτος ήταν ο λόγος που έκαμε την αποπείρα αυτοκτονίας. Τι γίνεται, σκοπεύεις να επιστρέψεις σπίτι? Αν ήξερα, αγαπημένο μου, είμαι πολλά μπερδεμένος. Αν είσαι μπερδεμένος, τότε πρέπει να ψάξεις βαθιά μέσα σου, να δεις τι θέλεις και αν την αγαπάς, να διαγράψεις τις διαφορές σας, να τις συγχωρήσεις και να επιστρέψεις σπίτι. Αν δεν την αγαπάς, τότε δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρείτε ένας τον άλλο. Ρεβέκα, είμαι πολλά θυμωμένος με την Πολίνα, για πολλά πράγματα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι την αγαπώ. Καλά. Εγώ πρέπει να πω στη σχολή. Αν έχεις οτιδήποτε νέα, ανημερώνεις με. Εντάξει. Μπορεί να συγχωράμε. Δεν πρέπει να είμαι τόσο σκληρός μαζί σου. Χαίρομαι που σε βλέπω. Τι γράφεις, Αρετή? Τις τελευταίες ημέρες αποφάσισα να κρατώ ημερολόγιο. Θέλω όταν θα βγω από τα μέσα, σε μερικά χρόνια, να θυμούμε πώς επερνούσα και ποιοι έρχονταν να με δουν. Νιώθεις έτοιμη να ξαναβγείς στον έξω κόσμο? Νομίζω πως ναι. Παρόλο που στον έξω κόσμο υπάρχει μια κατσία που δεν υπάρχει τα μέσα. Μερικές φορές νοσταλγώ να βγω έξω, αλλά υπάρχουν και άλλες φορές που φοβούμαι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Εμπολίτητοι που θέλουν να σταθώ δίπλα σου, να σε στηρίξω. Ευχαριστώ. Σίγουρα να χρειαστώ βοήθεια για να εγκλιματιστώ ξανά στην κοινωνία. Θα έχεις ό,τι βοήθεια θέλεις, Αρετή. Ποια είναι τα επόμενα σου σχέδια? Θέλω να βρεθεί ένας άνθρωπος που να με αγαπήσει και να ξανακάνω οικογένεια. Δεν θέλω να είμαι μόνη μου. Φοβούμαι το μόναξα. Καταλαβαίνω σε. Ούλος ο κόσμος φοβάται τη μοναξιά, Ναρδί. Στέφανε, θέλω να βρεις τρόπο να συμφιλειωθείς με τον Ιάκωβο. Υπόσχομαι όσο ότι θα βρω τον τρόπο να ξαναφτιάξω τη σχέση μου μαζί με το γιο μας. Τέλος πάντων, θέλω να με συγχωρέσεις, αλλά νιώθω πολλά κουρασμένη. Να πάω να ξαπλώσω. Ωραία. Θέλεις να δώσω κάποιο μήνυμα στις κόρες μας?
Ναι. Πέτους ότι Τζίνες ήταν η αιτία που ήθελα να γίνω καλά όσο πιο σύντομα γίνεται. Ότι σ' αγαπώ πολλά. Τα παιδιά μου είναι η ζωή μου, Στέφανε. Και ελπίζω μόνο να μην ντρέπονται που η μάμα τους βρέθηκε στο ψυχιατρείο. Κανένας δεν ντρέπεται για σένα, Νάρτη. Όποιος και αν ήταν στη θέση σου και περνούσε τούτα που πέρασες εσύ, στην ίδια θέση θα ήταν. Ευχαριστώ, Στέφανε. Όπως βλέπετε, η αρετή έχει βελτιωθεί πολύ τον τελευταίο καιρό. Ναι, φαίνεται από τον τρόπο ομιλίας της. Δεν λέει ασυναρτησίες πια. Πρέπει να ήταν πολύ διαφορετική γυναίκα πριν από την περιπέτεια που πέρασε. Με την αρετή είχαμε πάρα πολλούς καυγάδες. Ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια. Όμως, χάρισε μου 3 καταπληκτικά παιδιά. Χάρισε μου 20 χρόνια όμορφης οικογενειακής ζωής. Νιώθω τυχερός που την επαντρεύτηκα. Όταν είμαστε μαζί είχαμε πολλά προβλήματα, αλλά τον τελευταίο καιρό ένιωθα τυχερός που παντρεύτηκα μια τέτοια γυναίκα. Έτσι γίνεται συνήθως. Πάντα εκτιμούμε τους ανθρώπους αφού τους χάσουμε. Πείτε μου, κύριε Μορφίτη, χωρίς βέβαια να θέλω να φανώ αδιάκριτος, πιστεύετε ότι θα ξανασμίξετε με την αρετή? Κοίτα, την αρετή αγαπώ τη. Αλλά τον τελευταίο καιρό έγιναν τόσα πολλά που το γυαλί έγινε 1.000.000 κομματούθηκια. Την αρετή αξίζει της ένας άντρας ο οποίος να την δείξει ότι την αγαπά και να την αγαπά πραγματικά. Εγώ δυστυχώς δεν της το έδειξα. Τι καταλάβες από το απόσπασμα που διαβάσαμε χθες, Γιώργο? Δεν είμαι σίγουρος ότι το κατάλαβα, κυρία. Εσύ αν είσαι τυχερός όπως το Γιάννο, εν ενδιαφέρεται κανένας αν δεν καταλάβες. Κόψε το. Τι σημαίνει τούτο, Χριστιανά? Μα εν καθαρόν. Ενώ υπάρχουν πολλοί συμμαθητές μας που έκοψαν πίσω, εσείς επροσφερθήκατε να κάνετε ιδιαίτερα μόνο στο Γιάννο. Είναι δίκαιο τούτο που λέεις. Κανένας σε μου ζήτησε βοήθεια. Ούτε ο Γιάννος σε ζήτησε βοήθεια. Μόνοι σας επροσφερθήκατε και πήρατε σπίτι του να τον βοηθήσετε. Υπονοείς κάτι, Θάλια? Όχι, τίποτε, κύριε. Ναι, αλλά όλοι ξέρουν πως ο Γιάννος είναι ο αγαπημένος σας μαθητής. Αν θέλει κι εσύ. Ναι, έτσι. Προσφέρθηκα να βοηθήσω τον Γιάννο, γιατί ενώ έδειχνε ενδιαφέρον μέσα στην τάξη. Μετά από το ατύχημα της Ελλήνας αναστατώθηκε και έμεινε πίσω από τα μαθήματά του. Ήταν άδικο να μην τον βοηθήσω. Εγώ, κύρια, αναστατώθηκα. Εσύ, Παντέλη, εν νόμιζω να αναστατώθηκες τόσο όσο ο Γιάννος. Όπως τσενάσει, όποιος ενδιαφέρεται για να του κάνω φροντιστήριο, θα του κάνω εντελώς δωρεάν. Ικανοποιημένη? Τούτο να μην πιω δικαίω. Λοιπόν, ενδιαφέρεται κανένας άλλος να ψηλώσει το χέρι του? Κανένας άλλος. Μόνο να κάνετε παράπονα είσαστε καλοί. Τελειώνοντας τη σχολή, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε με τι θέλετε να ασχοληθείτε. Λοιπόν, ρωτώ, θέατρο ή τηλεόραση? Εγώ θεωρώ πως το θέατρο είναι τέχνη, ενώ η τηλεόραση είναι κάτι βιοποριστικό. Δηλαδή, το θέατρο καλύπτει τις ψυχικές ανάγκες ενός ηθοποιού, η τηλεόραση απλά πληρώνει τους λογαριασμούς. Ενδιαφέρουσα άποψη. Εσύ, Χριστόφορε? Εγώ, κύριε, ελπίζω να καταφέρω να βρω δουλειά, γιατί υπάρχει μεγάλη ανεργία στον χώρο. Και δεν με ενδιαφέρει αν είναι θέατρο ή τηλεόραση. Εσύ όμως έχεις και το ποδόσφαιρο. Αν δεν πετύχεις ως ηθοποιός, ένα σου εισόδημα και σαν ποδοσφαιριστής. Σωστά? Ναι, σωστά. Αλλά ελπίζω να καταφέρω να δουλέψω σαν ηθοποιός. Μάλιστα. Εσύ, Κορίνα, συμφωνείς, διαφωνείς? Νομίζω πως το θέατρο αναγκάζεσαι να ψάξεις περισσότερο τον χαρακτήρα, επειδή πριν να ανέβει ένα έργο χρειάζονται πρόβες για μήνες. Ενώ στην τηλεόραση, επειδή όλα γίνονται με μεγάλη ταχύτητα, είναι πιο επιφανειακές οι ερμηνείες. Σωστή παρατήρησή σου. Οι δίδυμοι συμφωνούν ή διαφωνούν με το θέμα? Εγώ, κύριε, θα προτιμούσα να ασχοληθώ με το θέατρο. Μπορεί να μην έχει τα λεφτά που έχει η τηλεόραση, αλλά προσφέρει μεγαλύτερες εμπειρίες. Μάλιστα. Εσύ, Δημήτρη, συμφωνείς? Εγώ πιστεύω το θέατρο είναι για τους ψευτοκουλτουριάριδες.
Εγώ θα προτιμούσα τη τηλεόραση, διότι κάμνει σε γνωστό αμέσως. Ο στόχος του ηθοποιού είναι μόνο η αναγνωρισιμότητα. Εκείνη η ηθοποιός απλά και μόνο για να σε αναγνωρίζει στον δρόμο. Εγώ νομίζω ότι τούτος είναι ο βασικός λόγος. Και όποιος ηθοποιός λαλεί κάτι διαφορετικό, λαλεί ψέματα. Παρακαλώ. Συγγνώμη που διακόπτω. Μπορώ να παρακολουθήσω το μάθημα? Ιωάννα, αποφάσισες να επιστρέψεις στη σχολή? Ναι. Ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Κάτσε. Για να σε βάλω στο θέμα, συζητούμε τα θετικά και τα αρνητικά του θεάτρου και της τηλεόρασης. Εσύ τι θα προτιμούσες να κάνεις, θέατρο ή τηλεόραση? Εγώ να προτιμούσα το θέατρο. Μπορεί να σε βλέπουν λιγότεροι, αλλά έχεις άμεση επαφή με τους θεατές, κάθονται δίπλα σου. Στην περίπτωση της τηλεόρασης μπορεί να σε βλέπουν περισσότεροι, αλλά δεν μπορείς να δεις τις αντιδράσεις. Μάλιστα. Πολλά σωστή παρατήρηση. Στο θέατρο είσαι σε άμεση επικοινωνία μαζί με το κοινό. Μπορείς να καταλάβεις αν ο ρόλος σου άρεσε ή όχι. Ενώ στην τηλεόραση είναι πιο απρόσωπα τα πράγματα. Πάντως με την ανεργία που υπάρχει στους ηθοποιούς, να καταλήξουμε να παρακαλούμε να βρούμε δουλειά έστω σαν ταξιθέτες. Ναι, δυστυχώς ναι. Τούτο είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Ο δρόμος του ηθοποιού, παιδιά, είναι πάρα πολύ όμορφος. Αλλά σύναμα πολλά δύσκολος. Τελευταία συμπεριφέρεσαι πολλά περίεργα, ρε Ελένα. Τι σημαίνει τούτο? Είσαι αφηρημένη. Ταξιδεύκεις αλλού. Κυριολεκτικά είσαι στην κοσμάρα σου. Ένα μου πεις τι συμβαίνει? Τίποτε δεν συμβαίνει. Τούτος ο τύπος, όποιος και να είναι, επήρε τα μυαλά σου. Δεν θέλω να συνεχίσω τον τη συζήτηση. Okay. Εγώ απλώς προσπαθώ να βοηθήσω. Απάντα το ευλογημένο να πέλανε εμάς. Ναι. Τι κάνεις? Καλά. Σκεφτούμουν τη φάση που παίζει μεταξύ μας. Ναι. Κοίτα, εσύ πώς νιώθεις για ό,τι έγινε? Διάφορα. Νομίζω ήταν λάθος. Α, έτσι. Να συνεχίσεις να μου απαντάς μονολεκτικά. Ναι. Είσαι μόνη σου? Όχι. Καλά, κοίτα. Απλά πιάσα να σου πω ότι πρέπει να σταματήσουμε πριν να προχωρήσει άλλη η σχέση μας. Εντάξει. Θέλεις να μου πεις κάτι να το συζητήσουμε? Όχι. Οκ. Γεια καλά. Ήταν ο τύπος? Ναι. Καλά. Πάντα έτσι μιλάτε με ναι και όχι? Ναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα? Πες μου, με τον Πανίκο να μιλήσεις? Ποιον Πανίκο? Τον πρώην μου, ρε Λένα. Ποιον Πανίκο? Ξέρεις πολλούς? Ναι, κάπως. Τι σημαίνει κάπως, ρε Λένα? Είπες ότι ενδιαφέρουμε να ξανασμίξουμε. Πώς αντιδράσε? Ακόμα δεν του το είπα. Περιμένω την κατάλληλη στιγμή. Να σου πω, κάμε πώς βιάζεσαι. Πριν προλάβει να κάνει καμιά άλλη σχέση. Εντάξει. Πολλά περίεργη την Ελένα. Πού έπια να μπλεχτώ κι εγώ? Τι σκέφτεσαι, Πανίκο? Τίποτε, κάτι δικά μου. Κάτι που μπορώ να σε βοηθήσω? Βασικά, όχι. Σκέφτομαι πώς να μαζέψω λεφτά για την εγχείρηση που υπάρχει. Μην ανησυχείς, ρε, να πάει καλά τον παράγι μας. Για να πάει καλά τον παράγι, ρε Στεφανέ, πρέπει να δουλέψουμε όλοι επαγγελματικά. Πράγμα που δεν θέλω να γίνεται. Τι εννοείς, δεν σε καταλαβαίνω. Μαρία, τι κάνεις κιόλας? Καθαρίζω. Έκανα κάτι κακό? Όχι, αλλά εσύ προσλάβαμε για να καθαρίστρια. Μα δεν έχω πρόβλημα να καθαρίζω, να σφουγγαρίσω, να κάνω ό,τι μου πείτε. Να κάνεις όλα τα κόκτελ, ξέρεις? Όχι, όλα τα περισσότερα. Όχι, όλα τα περισσότερα. Αφού είχα το πει, δεν ξαναδουλέψα σε μπαράκι. Δεν το είχες πει όμως ούτε σε μένα ούτε στον Μάριο. Είχα το πει στον Στέφανο. Ναι, καλά. Εντάξει, τέλος πάντων, αφήσουμε λίγο μόνο. Οκ. Πανίκο, γιατί δεν μιλάς υποτιμητικά? Τι σου έκαμε? Τίποτε, ρε Στέφανε, δεν έχω κάτι με κοπελούα. Μαζί σου που τα έχω. Άντε πάλι. Ναι, πάτε πάλι. Αφού λαλούμε να δουλέψουμε επαγγελματικά. Και εσύ είπες και έφερες για μπάρκο μια κοπέλα που είναι ξανά δούλεψε σε μπαράκι. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι έξυπνη. Είναι όμορφη. Και παθαίνει γρήγορα, Πανίκο.
Και είναι και που φτωχεί η οικογένεια. Άντε ρε Στέφανε, μην μου το παίζεις φιλάνθρωπος τώρα. Δεν το γουστάρεις την και φέρες τη δάμε για να κοντά σου. Παραδέχτου το. Παραδέχτου. Ευτυχώς σε προλάβαν και καμάς σου πλήσει στο μάχο. Εδώ έκανε μεγάλο αγώνα να σε κρατήσω στη ζωή. Εμένα όμως δεν με ρώτησε κανένας αν ήθελα να συνεχίσω να ζω. Σταμάτα, μην μιλάς έτσι. Έκανα πάρα πολλά λάθη, Κυριακό. Δεν αντέχω άλλο να τα αποβάλω στην πλάτη μου. Κουράστηκα. Μπορεί να συγγνώμη μου που είμαι τόσο σκληρός μαζί σου. Ήβρες το γράμμα. Ποιο γράμμα? Τίποτε, ξέχαστο. Πολίνα. Πολίνα, πώς μπόρεσες να φτάσεις σε αυτό το σημείο? Φάνη μου, προσπάθησα πάρα πολλές φορές να σας εξηγήσω τους λόγους. Ας το, αν έχει σημασία. Εσοκάρες με. Νομίζω ότι εσύ θα λυγίζεις ποτέ. Πως ήσουν πολλά πιο δυνατή. Ακόμα έτσι η δυνατή φάνη μου εξωτερικά μέσα τους μάλλον είναι πολλά διαλυμένη. Και το ατσάλι να μ' αν το χτυπάς με το σφυρί κάποια στιγμή να λυγίσεις και να σπάσει. Αγάπη μου, υπόσχομαι ότι που θα μέχει να πάει να είμαι πιο κοντά σου. Δεν χρειάζεται, Κυριακό μου, εγώ να σεβαστώ την απόφαση σου να χωρίσουμε έτσι, αφού η Βερόνικα κάμνησε πιο ευτυχισμένο από ότι εγώ. Πας να μείνεις μαζί της. Άφησε τα ρούτα τώρα. Να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε άμα αυκείς από το νοσοκομείο, εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να πάω στο γραφείο τώρα. Φάνη, μείνει μαζί της όσο χρειαστεί. Δεν πρέπει να μείνεις και μόνη της. Εντάξει, πάπα, με να ανησυχείς. Φάνη μου, θέλω να σου απολογηθώ. Σε μένα γιατί? Το φλέρταρα τον άντρα σου, Φάνη. Όταν με εγκατέλειψε ο παπάς σου, έχασα κάθε λογική και κάθε αξιοπρέπεια. Να κυρίευσε με η ανασφάλεια και η εκδικητικότητα, Φάνη. Κοίτα, Πολίνα. Ας ξεχάσουμε τι έγινε στο παρελθόν. Σημασία είναι τώρα να γίνεις καλά, ναι. Ντρέπομαι, Πέτρο, ντρέπομαι πάρα πολλά. Ντρέπομαι που σε φλέρταρα. Ήταν ένας από τους λόγους που αποφάσισα να αυτοκτονήσω. Αν άντεχα τον εαυτό μου, δεν μπορούσα να ελέγξω την Πολίνα πλέον. Πολίνα, οφείλω σου λίγο μια απολογία. Έκανα σου μεγάλη επίθεση για το θέμα με τον Πέτρο. Νιώθω ότι ύψες γιατί ενώ ίσως σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, εγώ έσπρωξα σε πιο πολλά στον κρέμο. Το γράμμα. Ήβρετε το γράμμα. Γράμμα. Όχι. Εσύ. Όχι, ούτε εγώ. Τώρα δεν ξέρω αν ήβρε κάτι αστυνομία. Ελένα. Ναι. Κάτι τα ακουστικά μέσα είναι εκτός αέρα. Τι έγινε? Τι έχεις? Καλά, γενικά ο τελευταίος γιώνος είσαι εκτός του πήγε χρόνο, αλλά ειδικά σήμερα, άλλος γαλαξίας. Ναι, παίρνω μια περίεργη φάση. Ναι, κατάλαβα ότι είσαι σε περίεργη φάση, ρε αγάπη μου, αλλά θέλεις να τα μοιραστείς με μια φίλη. Τι να σου πω, ρε Σοφία? Ότι εχθές επέρασα τη νύχτα με τον πρώην άντρα σου. Γιατί μιλάς? Δεν έχω κάτι να πω. Ενώ πώς θα υπολόγισα τα πράγματα. Παντρεμένος, γι' αυτό να μου λέεις. Ας πούμε ότι είναι μια πολλά προβληματική κατάσταση μέσα στην οποία βρέθηκα χωρίς να το θέλω. Αλλά εντάξει, εν υπό έλεγχο. Να ξεμπλέξω σύντομα, οπότε αν υπάρχει και λόγος να το συζητούμε. Τι να σου πω, Ελένα.
Σαν την πυθία που ακούεσαι. Τέλος πάντων, εγώ να σεβαστώ το γεγονός ότι δεν θέλεις να πεις το όνομα του ανθρώπου, δεν θα σε ξαναρωτήσω. Ευχαριστώ. Εγώ πάντως θα συνεχίσω να μοιράζουμε όλες τις σκέψεις μου μαζί σου. Ήδη προσπαθώ να σκεφτώ πώς να ξανασμίξουμε τον πανίκο. Ξέρεις, ρε Λένα, και ότι θα είναι το πιο μεγάλο δώρο που θα μπορούσα να ζητήσω για το 14. Πες μου να δω. Να περιμένω μωρό μου τον πανίκο και να είναι κοριτσάκι. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ρε, φαντάζομαι ξέρεις και έναν Ινούνα, είναι. Ποια. Εσύ φυσικά. Ναι, ωραία. Με αυτό ήταν ο στόχος. Να χαρίσω στον πάρη μια αδελφούλα. Μακάρι να σου έρθουν όλα όπως τα εύχεσαι, όπως τα θέλεις. Μα πού ήσουν χτες και να απαντώ στα τηλέφωνα σου? Αντά ώρα. Που τα 4 ως τις 6. Έπιασες 5 φορές. Εν είδες τις αναπαντητές. Πρέπει να έχει πρόβλημα με το κινητό μου. Ποιος άλλο κινητό? Εν έχω ρε για Παντελή μου. Τι είναι τούτο? Ποιο? Ποιος σημαίνει μας στο λαιμό σου? Είναι τίποτε ρε. Έλα να δω. Α, όχι χάρη μάνα μου. Τούτο είναι δάγκωμα. Ναι, είναι δάγκωμα. Πρέπει να με άκασε κουνούπι. Πόσο μεγάλο κουνούπι πρέπει να είναι για σου κάνει τη σημάδι? Εντάξει, μπορεί να μπουν το και όμως βγάλουμε ξάθημα. Εν το νομίζω. Πάντως είναι πολλά μεγάλη σύμπτωση που έχετε στο απόγευμα είσαι στο σπίτι της κυρίας Κατερίνας και σήμερα να έρχεσαι με δάγκωμα στο λαιμό. Ζήνα μου, πάω για ιδιαίτερα στην Κατερίνα. Εντάξει, συγγνώμη. Όχι, επειδή άφηκες υπονοούμενα. Μα τι υπονοούμενα και πέρασε ένα λόγα, ρε Γιάννο. Το πράγμα είναι ολοφάνερο. Επίσης στην καθηγήτρια για ιδιαίτερα, αλλά φαίνεται κάμε σου ιδιαίτερα σεξουαλικής αγωγής. Εμένα μου κάτσε να σου εξηγήσω. Να μην μου εξηγείς τίποτε. Εμείς τελειώσαμε. Βερόνικα, κακά τα ψέματα. Αλλά αισθάνομαι ότι όλοι έχουμε κάποια ευθύνη για τον που κάμενη Πολίνα. Διαφωνώ, Κυριακό. Και δεν θα με γεμίσεις ενοχές για τις αυτοκτονικές τάσεις της πρώην σου. Τέτοιες στιγμές δεν έπρεπε να είσαι τόσο σκληρή. Δεν είμαι σκληρή, Κυριακό. Είμαι ρεαλίστρια. Αν δεκτούμε πως ο λόγος που η Πολίνα έκανε απόπειρα αυτοκτονίας ήταν επειδή την εγκατέλειψες, τότε πρέπει να βρούμε ποιος είναι ο λόγος που χωρίσατε. Ήταν η σχέση μου μαζί σου, Βερόνικα. Λάθος. Η σχέση μας ήταν αποτέλεσμα των πράξεών της. Που δεν σε σεβότανε. Που δεν ήταν καλή σύζυγος. Που σε απατούσε. Βερόνικα, κόψε το σδαμέ, σε παρακαλώ. Μιλάς για έναν άνθρωπο που βρίσκεται στο νοσοκομείο τώρα. Εχθές παρολίγο να πεθάνει. Τα λάθη της την οδήγησαν στην απόπειρα. Όλοι κάνουμε λάθη, Βερόνικα. Τι νομίζεις δηλαδή, ότι εσύ είσαι τέλεια? Όχι. Εγώ δεν είμαι τέλεια. Αλλά εγώ προσπαθώ να διορθώνω τα λάθη μου όταν τα εντοπίσω. Δεν κάνω απόπειρες για να προκαλώ τον ίκτο και τη συμπάθεια των γύρω μου. Τι εννοείς δηλαδή? Ότι η Πολίνα σκηνοθέτησε την αυτοκτονία για να με κάνει να την λυπηθώ? Δεν θα το απέκλεια κιόλας. Κάτε σε παρακαλώ, άσε την κουβέντα νοσδά με. Διακόπτω κάποιον καυγά? Συζητούσαμε έντονα. Πώς εξελίσσεται η κατάσταση της Πολίνας? Γι' αυτό θα σε ενημερώσω αδελφό σου, ο οποίος παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το σύριαλ. Η νυν γυναίκα σου έφαινεται να νοιάζεται πολλά για τα προβλήματα της πρώην γυναίκας σου. Εγώ όμως επέρασα πολλά με την Πολίνα Σοφία. Και καλές στιγμές και κακές. Δεν μπορώ να με νοιάζομαι για το καλό της. Σωστά αυτά που λέεις. Ευτυχώς όμως πάει καλύτερα. Μάλλον φκένει από το νοσοκομείο σήμερα. Ρε Σοφία, θα συγχωρούσα ποτέ τον εαυτό μου αν επάθαινε κάτι. Κυριακό, αρέσκει μου που σαν άνθρωπος δείχνεις ευαισθησίες. Μακάρι να ήσουν έτσι και στο θέμα της αδελφής μας της Ευγενίας. Να ήσουν πιο ειλικρινής και πιο ευαίσθητος στο κεφάλαιο Δημήτρης. Κάτσε, Σοφία. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να πούμε κάποιες αλήθειες.
Ήξερα για τον Δημήτρη. Και το τελευταίο μας το ποτάκι είναι εδώ, κυρίες και κύριοι. Μάριε, μπορώ να σε καταλάβω. Με το πιο απίστευτο γκαρσόνι που είδες ποτέ σου, ναι. Ναι, το απίστευτο είναι ότι μετά που κέρδισες 2 εκατομμύρια ευρώ, εξακολουθεί και κάνεις τον γκαρσόνι. Εσείς να το δείτε. Με χάλασαν τα λεφτά, έμεινα ο ίδιος άνθρωπος, απλός και ταπεινός. Ρε Μάριε μου, έτσι μεταξύ μας, τον γκαρσόνι δεν το κάνεις γιατί είσαι ταπεινός, αλλά επειδή είσαι λίγο τσιγκούνης. Ιωάννα, με παράρεις τώρα. Αρκετά προβλήματα έχω από τον παπά σου. Μην τα ακούσεις εσύ τώρα. Τι σου έφταξε ο παπάς μου τώρα, δηλαδή. Έχει πολλά αποθυμένο ο παπάς σου από τον καιρό που ήταν πάτερ και μάλιστα θα βγάλει τώρα. Καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Έχει υπαρξιακά, μάνα μου. Εντάξει, έχει τόσες ανασφάλειες που για επιβεβαίωση όποιον 25χρονη νεύρη πάει και ερωτεύκεται τι. Μαριέ, δεν μου το είσαι πελάρες που λαλείς τώρα. Ο παπάς μου είναι ερωτευμένος με καμιά 25χρονη. Θα πω τίποτα άλλο, να μην νοσδαμε για να με σου κατηγορήσω και να χαλάσω το image του πατέρα Αγίου. Μαριέ, ένα σάντουιτς. Και ακόμα έναν το ίδιο φέρνεις μας τα έξω. Εντάξει ρε, ήδη. Ακούσετε, α. Κάμινουμε και free delivery. Πού να με πείτε τσιγκούνι. Γεια σας. Γεια σου, Άρη. Τι κάνεις, Ρεβέκα. Άκουσα ραβωνιάστηκες. Ναι, διανύω μια πολύ καλή φάση της ζωής μου. Εσύ, Άρη. Εγώ προσπαθώ να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη και να βρω κάποιες απαντήσεις. Ιωάννα, θέλω να μιλήσουμε. Πέ μου. Πάμε κάπου δυο μας. Ωραία, φίλε. Εγίνεται. Εσύ ποιος είσαι. Ιωάννα είναι η κοπέλα μου. Σου τι είναι να πεις πέτον μπροστά μας. Δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω μπροστά σε όλους. Πρώτον, Ιωάννα, θέλω να σου ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη για όσα έκανα σε εσένα και την οικογένειά σου. Και δεύτερον, έχω πολύ σοβαρούς λόγους να πιστεύω ότι αυτός που χτύπησε την αρετή δεν ήταν ο πατέρας σου. Τι λόγους, έμαθες κάτι συγκεκριμένο? Είμαι πολύ κοντά στο να μάθω. Αλλά ακόμα δεν έχω περισσότερα. Εντάξει. Τότε να περιμένω με αγωνία τα αποτελέσματα της έρευνας σου. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι είσαι μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Και ειλικρινά έχω μετανιώσει για τις επιλογές που έκανα στο παρελθόν. Ρε παρέα! Θες να με να φλερτάεις την κοπέλα μου μπροστά μου? Ηρέμησε, φιλαράκο. Δεν έχω πλέον κανένα δικαίωμα να τη φλερτάρω. Κάποτε την αγαπούσα. Οι επιλογές όμως που έκανα με καταδίκασαν στο να μην μπορώ να την έχω πια. Ίσως σε κάποια άλλη ζωή, Άννα μου. Αντίο. Έτσι είναι, Στέφανη. Ξέρεις πόσες κοπέλες έχουν ανάγκη την δουλειά και που έχουν και πείρα. Μια γαμερμανίκο, εγώ του την εγνώρισα. Τι έπρεπε να κάνω δηλαδή. Interview. Έτσι το λαλού. Κάτι που υποτίθεται, κάμαμε. Θωρείς κάμποσα άτομα και θυκαλείς το πιο κατάλληλο. Του δεν το σωστόν για το επαγγελματικό. Εντάξει, Πανίκο. Μπορεί τον Μπούκαμα να μένει επαγγελματικό. Είναι ανθρώπινο όμως. Εγώ θα έπιανα μια άσχετη να μου κρατά όλον τον μπαρ για να κάνω μια καλοσύνη. Εκτός αν είναι άλλο το ενδιαφέρον σου. Πανίκο, σε παρακαλώ. Και γιατί άσχετη. Εμπάργουμε που θέλουμε. Εντζον πήρε η φυσικό που θέλουμε. Δεν υπάρχει ποτόν που να μην μπορεί να το κάνει. Θέλει λίγο χρόνο να μάθει. Α, έτσι. Και κάνουν εξάσκηση πάνω στους πελάτες μας. Πανίκο, υπερβάλλεις. Και εσύ ξεφεύγεις, ρε Στεφάν. Και έχετε μεγάλη διαφορά ηλικίας. Και καταλαβαίνεις τι εννοώ. Γιατί είναι τόσο ανύποπτη η ανάγκη μου να προσφέρω έναν καλό. Να προσφέρω σε μια οικογένεια. Γιατί είτε προσφέρεις για να πιάσεις ένα αντάλλαγμα, είτε νομίζεις ότι είσαι παπάς ακόμα. Πανίκο, ζήτησε μου η μάνα να βοηθήσω. Τούτον είναι, μόνο. Εντάξει, τέλος πάντων. Πάω πάσω. Και ελπίζω να κάνω λάθος. Σοφία, όσα σου είπα είναι όλη η αλήθεια. Ναι, ήξερα για τον Δημήτρη. Ήξερα και για την υιοθεσία. Αλλά προς Θεού, δεν είχα ιδέα ότι το μωρό με ειδικές ανάγκες. Και γιατί να σε πιστέψω, ρε Κυριακό? Γιατί δεν έχω λόγο πλέον να σου λέω ψέματα. Γιατί πριν τι λόγο είσαι να μου πεις ψέματα? Ήθελες να προστατέψεις την αδελφή σου την Ευγενία?
Κι εγώ αδελφή σου είμαι, Κυριακό. Κι είχα δικαίωμα να ξέρω την αλήθεια. Όχι να βρω την ευρωμόνη μου. Και τώρα που ο Δημήτρης εξαφανίστηκε χωρίς να γνωρίσει την οικογένειά του, τι κατάλαβες? Σοφία, ορκίζουμε σου. Τούτα όλα τα χρόνια δεν ήξερα που είναι το μωρό. Ούτε είχα κάποια σχέση με την εξαφάνιση του. Και είμαι εγώ εκείνος που παίρνει ευγενία σε ό,τι τον τόπισες. Και τι νομίζεις ότι έγινε δηλαδή? Δεν ξέρω, ρε Σοφία. Αλλά νομίζω, και ξέρω εγώ δηλαδή, ότι τούτα όλα τα χρόνια η ευγενία είχε επαφή με τη γυναίκα που υιοθέτησε το μωρό. Εσύ δηλαδή λέεις ότι η Αντιγόνη ειδοποίησε την ευγενία και η ευγενία με κάποιον τρόπο ανάγκασε την να εξαφανιστεί? Ναι. Για μένα τούτο είναι το πιο πιθανό σενάριο. Τούτο είναι το σενάριο που σε βολεύει εσέναν περισσότερο, Κυριακό. Διότι σε απαλλάσσει που κάθε ευθύνη. Θα πιεις κάτι? Ω, ευχαριστώ. Δεν έχω εμπιστοσύνη ότι θα βάλεις μέσα δηλητήριο. Σοφία, δεν έχω κάτι μαζί σου. Ο κακός άνθρωπος δεν χρειάζεται να έχει κάτι με κάποιον για να του κάνει κακό. Δεν με ξέρεις και τόσο καλά για να μπορείς να με κρίνεις. Σε μερικά πράγματα έμαθα να εμπιστεύκουμε το ένσυχτο της μάνας μου. Σπάνια πέφτει έξω. Ελπίζω ο δεύτερος μου αδελφός να υποφέρει πιο λίγο που σέναν από ό,τι πέφερε ο Στέφανος. Είναι αρκετά μεγάλοι και οι δύο. Δεν χρειάζονται ούτε την προστασία σου, ούτε τις συμβουλές σου. Μερικές φορές οι μεγάλοι κάνουν τα πιο μεγάλα λάθη. Αντίο σας. Πού είχαμε μείνει λοιπόν? Φέρνει κανένα χαρίζα, δεν έχω όρεξη. Έχω εγώ. Προηγουμένως με ρώτησες αν υπονοούσα πως η Πολίνα σκηνοθέτησε την απόπειρα αυτοκτονίας της για να προκαλέσει τον ίκτο και την ευαισθησία σου. Λοιπόν, ναι. Αυτό ακριβώς εννοούσα. Έχεις πολλά αρρωστημένη φαντασία. Ωραία. Αν εγώ έχω αρρωστημένη φαντασία, τότε εσύ έχεις αφέλεια μέχρι βλακείας. Τι είναι χειρότερο? Καταλαβαίνω ότι επηρέαξεσαι πάρα πολλά από ο παπάς μου έφυγε με τη Βερόνικα. Ήταν πολλά προσβλητικός ο τρόπος με τον οποίο επιλέξει να χωρίσετε. Δεν είναι λύση όμως η αυτοκτονία όταν οι άνθρωποι χωρίζουν. Πέσαν πάρα πολλά πάνω μου, Φάνη. Το ποτήρι μου ξεχύλισε. Δεν κατάλαβα ότι ήσουν σε τόση απογνώση. Δείχνες να το χειρίζεσαι πολλά καλά. Ναι, έτσι έδειχνα. Ήμουν μια πεισματάρα καλαμιά. Δηλαδή? Καλαμιά στο δυνατό να ναι μου λυγίζει. Όταν περάσει η καταιγίδα επανέρχεται. Εγώ ήμουν πολλά περήφανη και αρνιόμουν να λυγίσω. Έσπασα, εκόπηκα στα θυκιό. Τούτη είναι η τιμωρία για τις καλαμιές που αρνιούνται να λυγίσουν. Μην μπορείς να φανταστείς πόση αγωνία ανεπέρασαν. Ειδικά ο παπάς μου. Λαλείς να μ' αγαπά τελικά? Είμαι σίγουρη. Απλά είμαι πολλά περήφανος για να το δείξει. Τελικά είναι μεγάλο μου πρόβλημα ο εγωισμός. Ναι, Φάνη μου, έχεις δίκιο. Σε παρακαλώ, εδίψα σαν. Κλείς τις νοσοκόμες να μου φέρει λίγο νερό. Ναι, ναι, φυσικά. Πολύνα, τώρα που εμείναμε οι θυκιό μας, θέλω να σου πω το γράμμα που ψάχνεις. Που έγραψες, τέλος πάντων, ήβρα το εγώ. Τώρα θυκιάβασες το? Ναι. Πού είναι το, δώσ' μου το. Λίγο δύσκολο, γιατί κατέστρεψα το. Λέω, πάμε. Θέλω να ξεχάσεις ότι διαβάσεις μέσα στο γράμμα για το καλό όλων μας, Πέτρο. Ναι, ναι, φυσικά. Δεν θέλω να αναστατώσω τη Φάνη. Και φυσικά να μην δημιουργήσω άλλα προβλήματα.
Πραγματικά σε ευχαριστώ. Όμως νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να μου δώσεις κάποιες απαντήσεις. Αν ο θάνατος της Αγγελικής δεν ήταν ατύχημα, αλλά δολοφονία, τότε ποιος την σκότωσε? Και εσύ γιατί έχεις τύψεις? Τι σχέση μπορεί να έχεις εσύ με τη δολοφονία? Πέτρο μου, δεν μπορώ να κάνω τώρα τη συζήτηση. Σε παρακαλώ να το σεβαστείς. Okay. Φωνάζετε όμως τους ανέστητους. Κατάλαβες, κύριε Βάσο, γιατί σε εμπιστεύω επιλέον σαν μάνα? Θέλω όμως να σου ζητήσω μια χάρη. Το γράμμα που εθιάβασες, που άφησα πριν την απόπειρα. Σε παρακαλώ, δεν θέλω να μάθει κανένας ποτέ τίποτε. Να το σβήσεις από τη μνήμη σου. Υποσχέθου μου το, Πέτρο. Βερόνικα, η γυναίκα μου έκαμε ένα απόπειρα αυτοκτονίας. Νιώθω τύψεις, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν είναι γυναίκα σου, Κυριακό. Χωρίσατε και όπου να είναι θα πάρετε και διαζύγιο. Κοίτα, Βερόνικα, προς το παρόν σκοπεύω να γυρίσω για λίγο καιρό σπίτι μαζί της. Μέχρι να σταθεί στα πόθια της. Εγώ είμαι το χάρη που ήρθα να μιλήσω. Εσύ τι πρόβλημα έχεις? Ναι, αλλά δέχομαι να κάθεσαι μπροστά μου για να προσβάλλεις τη Ρεβέκα. Έτσι, προσβάλαμε την πριγκίπισσα. Μήπως είσαι ακόμα ερωτευμένος μαζί της? Τι είπες? Βγάζει το συμπέρασμα ότι θα ήθελες να ξαναπαντρευτείς. Ναι, θα το ήθελα. Ωραία. Τότε δεν μένει παρά να βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο. Νομίζω πως τον βρήκα. Θέλω να με βοηθήσεις να ξανασμίξω με τον πανίκο. Τι με κοιτάζεις έτσι, ρε Έλενα? Τι δεν καταλαβαίνεις? Τι να σου πω? Είμαι ερωτευμένη. Ερωτευμένη με ποιον? Με τον πρώην άντρα σου. Τον πανίκο.